για την τακτική του ΑΠΟΕΛ. Ο Μητίδης ένα στόπο απόσταση, μπάλα πάνω από την εστία του Διονύση Χιώτη στο 5ο λεπτό. Επαναφέρει ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ για τον Σέρτζιο που προωθήθηκε. Κρατάει ο Πορτογάλος ωραία, βρήκε τον Τζιμπούρ. Ο Αλγερινός, έξυπνη πάσα ευκαιρία, ο Εφρέμ δίνει για τον Σέρτζιο και έρχεται ο Ραμίρε, θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ στο 6ο λεπτό. Βλάντιμιρ Μπόλεβιτς με καλά ποδάρια. Για το δεύτερο δοκάρι υπάρχει μια πτώση μες στην περιοχή και ο κύριος Στράτος θα καταλογίσει παράβαση και πέναλτι. Λοιπόν, ξανά η φάση. Ο Βινίσιους από το ξεκίνημα της φάσης έχει τα χέρια πάνω σε αντίπαλο, τον οποίο ρίχνει στο έδαφος. Hand checking από τον Βραζιλιάνο. Δίνει τώρα το ελεύθερο. Εκτελεί το πέναλτι, μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε αριστερά ο Χιώτης, η μπάλα πήγε στο κέντρο. Με τον Βλάντιμιρ Μπόλεβιτς, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Καραλαμπίδης σηκώνει την μπάλα, δεν πήρε την κεφαλιά ο Μωράης. Και έχει δώσει πέναλτι ο κύριος Στράτος και κίτρινη κάρτα στον Ηλία Χαραλάμπου στο 23. Σπροξήματα υπάρχουν στην περιοχή και τραβήγματα. Τα βλέπει ο κύριος Στράτος και θεωρεί ότι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έχει αμυνθεί αντικανονικά. Ξανά η φάση του πέναλτι με τον Χαραλάμπους να ακολουθεί τον Κακά. Για να δούμε. Κρύβεται πίσω από τα σώματα το ότι μπορεί να έγινε. Και εδώ μονομαχία Χαραλάμπους με Κακά. Πτώση πάντως δεν υπήρχε από τον Κακά αλλά τον Βινίσιους στο δεύτερο δοκάρι. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν να κάνουν κίνηση ο Χαραλάμπους και ο Κακά. Θα έχει την ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα ο Αργεντινός. Αν καταφέρει να ξεγελάσει τον Ραμίρεθ, πήρε το ελεύθερο τον κύριο Τράτο. Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον ΑΠΟΕΛ στο 24. Είδατε τη σφιγμένη γροθιά και τον πανηγυρισμό από τον Γουστάβο Μαντούκα. Το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Λαρένα με τη μία για τον Τομάς. Αυτός θέλει να δώσει για τον Μοντέιρο. Μπαίνει στην περιοχή, το σούτ από Κρυοχιώτης. Λαρένα θα κάνει αυτό το σούτ τελικά με το ένα χέρι Χιώτη σε κόρνερ στο 52. Λαρένα, μπάλα στο αριστερό, το σούτ από Κρυοχιώτης. Απομακρύνεται η μπάλα πριν φτάσει στον Τομάς. Ντε Βινσέντι θέλει να βρει τον Σέριντάν, ο οποίος παίρνει την μπάλα απέναντι στο 2-1, το πλασέ του δοκάρι. Να δούμε το τελείωμα, ο Λονεύτης πέφτει και ο κύριος Στράτος θα δώσει την μπάλα για την ΑΕΚ στο 77. Εδώ λοιπόν η φάση, η μπάλα από την κόντρα φτάνει στον Σέριντάν, κάνει αυτό στο πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Ακολούθως η απομάκρυνση από τον Χαραλάμπου στα πόδια του οποίου πέφτει ο Αλονεύτης και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Στράτος. Αυτό ήταν το μαρκάρισμα για το οποίο ξεσηκώθηκαν παίχτες και φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Ο Πορτογάλος αφήνει στον Τομάς, κάνει κίνηση και πάλι Μοντέρο σε θέση πολύ στο πλασέ, η μπάλα out! Σέρτζιο, η μπάλα περνάει και φεύγει out!